Στα άκρα οδηγείται η κόντρα των γιατρών του ΕΟΠΗ με την κυβέρνηση, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει. Οι γιατροί απαντούν με νέα απεργιακή κινητοποίηση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, ισχυριζόμενοι ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός και οι αποφάσεις ηλιμένες, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο διάλογος δεν πρέπει να είναι προσχηματιστικός, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστικός. Φοβούμαστε ότι η συνέχιση αυτού του διαλόγου εκεί οδηγεί, οι αποφάσεις έχουν πάρθει από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά. Εμείς είχαμε διατυπώσει ότι βεβαίως την ομογενοποίηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα μπορούσε να συμβεί μέσα από μεταβατικές διαδικασίες και από γιατρούς που έχουν υπηρετήσει το ΙΚΑ Παύλα ΕΟΠΗ θα μπορούσαν να έχουν πλήρη αλλά όχι αποκλειστική απασχόληση για ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσε να είναι παρκέ για όλους.